Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, όταν ζητάτε τη βοήθεια ενός Αγίου και λέτε «Άγιε μου, βοήθα με», ο Άγιος την ίδια στιγμή που το ζητάτε είναι δίπλα σας. Θα δείτε μέρα με την ημέρα ότι αυτό που ζητήσατε λύνεται και έρχεται αν είναι για το όφελος της ψυχής σας. Όταν πιστεύουμε πραγματικά, μιλάμε στον Χριστό, όπως σε φίλο, όπως τον Πατέρα, και τότε Αυτός θα συνομιλήσει μαζί μας. Ο Χριστός θα μας μιλήσει σε κάθε μας ζήτημα, είτε μέσω κάποιου άλλου, είτε εσωτερικά, θα μιλήσει και θα τον καταλάβουμε. Ο Θεός δεν έχει άκρες. Ο Θεός με ένα χάδι διορθώνει τα πάντα. Θα μιλάς σε όλους με αγάπη, αλλά θα κάνεις παρέα με ανθρώπους που είναι στην ίδια συχνότητα. Να κάνεις προσευχή κάθε ημέρα και να λες πέραν των άλλων «Φύλαξέ μου, Θεέ μου, από την κακία των ανθρώπων». Ο Θεός είναι δίπλα μας. Θα του μιλήσεις σαν φίλος σου. «Έλα, βοήθησέ με», όταν προσεύχεσαι να ξέρεις ότι είσαι μπροστά στο Χριστό και στην Παναγία. Να είσαι ταπεινός και να λες «Έλα, Παναγία μου, να με βοηθήσεις, να διορθωθώ. Η Παναγία θα το και σώσε με. Η Παναγία θα σε βοηθήσει, γιατί είναι εδώ και σε ακούει». Όταν ζητάτε τη βοήθεια ενός Αγίου και λέτε «Άγιέ μου, βοήθαμε», ο Άγιος την ίδια στιγμή που το ζητάτε, να το ξέρετε, είναι δίπλα σας. Δεν σας αφήνει να το καταλάβετε, γιατί θα ερχόσασταν σε έπαρση και μπορεί να το ζητάγατε και χαζά πράγματα. Σας προσφέρει τη βοήθεια όχι άμεσα, αλλά απαλά, σιγά, όπως ο Θεός πλησιάζει τον άνθρωπο, ώστε να μην ανέβει ο εγωισμός σας. Θα δείτε μέρα με την ημέρα ότι αυτό που ζητήσατε λύνεται και έρχεται, αν είναι για το όφελος της ψυχής σας. Να δεις ένα αυτή που κατεβάζει ο Θεός από τον ουρανό και ακούει την προσευχή σου, όταν δεν νοιάζεσαι για υλικά, αλλά παρακαλάς για σωτηρία ψυχών. Είναι καλύτερα στην εποχή μας να ξέρεις λίγους και να μιλάς σε λίγους. Να παρακολουθούμε προσεκτικά τη Θεία Λειτουργία, να μην μιλάμε και να προσευχόμαστε νοερά. Ο πονηρός κάνει πολύ μεγάλο πόλεμο να μας αποσπάσει, ώστε να μην προσευχηθούμε. Στο πρόσχομεν θα ζητάμε από τον Κύριο, γιατί εκείνη τη στιγμή βγαίνει στην ωραία πύλη και περιμένει να του ζητήσουμε, ώστε να μας βοηθήσει. Το πιστεύω, καλύτερα να το λέμε από μέσα μας, να μην ενοχλούμε τους άλλους. Επίσης, να μην ψέρνουμε μαζί με τους άλλους, γιατί κάποιος δίπλα μας μπορεί εκείνη την ώρα να έχει πόνο και να ζητάει κάτι από τον Κύριο, αλλά να μην το καταφέρνει, γιατί εμείς το αποσπάμε την προσοχή. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να σεβόμαστε τους διπλανούς μας. Δεν μου λέτε ποιον αγαπάτε, τον ηγούμενο ή τον Χριστό. Μου φέρετε ότι τον ηγούμενο αγαπάτε. Δεν πρέπει να θεοποιούμε τους ηγούμενους και τους στάρετς, αλλά ο στόχος να είναι ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι που σώζει. Οι άλλοι είναι το μέσο, δεν είναι ο σκοπός. Και ήταν απόλυτο σε αυτό. Γέροντα, λέγονται κάποιες φορές ιστορίες δυσάρεστες για μερικούς μοναχούς στο Άγιον Όρος. Τι γνώμη έχεις, παιδί μου? Οι μοναχοί είναι άνθρωποι. Υπάρχουν και καλοί και κακοί. Εμείς θα έχουμε πηξίδα στη ζωή μας τους καλούς, σαν τον Γέροντα Παΐσιο, τον Γέροντα Πορφύριο, τον Γέροντα Ιάκωβο. Δεν είμαστε άξιοι να κρίνουμε κανέναν, ούτε τους κακούς. Μπορεί ένας αμαρτωλός να πει αύριο ένα ήμαρτον και να το συγχωρήσει ο Θεός και να πάει πιο γρήγορα στον παράδεισο από σένα. Γι' αυτό μην κρίνεις. Μην κρίνεις. Ο σκοπός, ο φόνος είναι το χειρότερο αμάρτημα και δεν έχουμε ελαφρυντικά. Πρέπει να φεύγει από μέσα μας. Τέλος, για το Θεό δόξα. Αμήν.